Γαλλία, αποκλείεται εσύ με τα τέτοια τα πράγματα και ούτε εγώ δεν ευχαριστήκα. Θα το πω και αυτό. Το πω φοβερή. Δεν ξέρω, ρώτησα κάποιον. Ήταν καλή ώρα Χριστούγεννα. Καλή ώρα. Ρεβεγιόν. Ναι. Ποιο είναι ρε παιδί μου ένα ωραίο εστιατόριο τουλάχιστον να το ευχαριστηθούμε. Μου λένε ένα το οποίο ονομαζόταν. Δεν κάνω διαφήμιση, το Παρίσι είναι. Ναι, όχι. Κόγκ. Α, το Κόγκ. Το ξέρεις. Που είναι πάνω στον Ξυλάκι, ναι. Θέα. Από Μον πάνω, Ελένη, Τζαμαρία. Τι διαφήμιση να κάνεις, πόσους βλέπεις από όσους μας βλέπουν να φεύγουν τώρα για Κόγκ. Δεν βλέπεις. Όχι, έχω κλείσει ήδη. Αυτά που θα πω, δεν θα πάει κανένας. Και τι έγινε στο Κόγκ. Έγινε εκεί, πες μας. Από πάνω, Τζαμαρία. Από κάτω, θέρμανση. Παραγγέλνουμε, τι να παραγγέλνουμε, τι είχατε, τη φιλέτα κτλ. Πολύ ωραία. Πολύ λοιπόν. Σε ποια γλώσσα τα παραγγείλατε? Αγγλικά τρία δοκάρια. Ό,τι μπορούσαμε. Κάποιος μιλάει για γαλλικά και συνεννοηθήκατε καλύτερα. Ήρθε το σέρβις, το οποίο να καταγγείλω και αυτό. Δεν μιλάει για αγγλικά. Να καταγγείλω και αυτό, φλέρταρε τη μία κοπέλα. Πήγε να σκοτωθεί το ένα ζευγάρι. Ο σερβιτόρος. Το προσπερνάω. Επειδή δεν έχει θέρμανση για να τεστούν. Και φέρνει, Ελένη, για πρώτα ένα πιάτο τόσο με ένα φασόλι μέσα. Αυτό που κάνει με τα φασολάκια, το λαδερό. Ναι, τα μαυρομάτια. Το οποίο για να κοπεί ήθελε τσεκούρι. Και του λέμε, ρε άδερφε, δεν τρώγεται το φασόλι. Και τι απαντάει, έχουμε τον κορυφαίο σεφ της Ευρώπης κάτω. Ναι, αλλά να φάμε, ρε άνθρωπε. Ρίζει. Και μετά λέμε, άσε το φασόλι, είναι πρώτο, δεν αρέσει. Θα φάμε το φιλέτα. Και έρχεται το φιλέτο. Και το φιλέτο. Ρίξα μια διάφημιση και να μα πείτε για το φιλέτο. Όχι, έρχεται. Όχι, μην τη ρίξει. Κάτσε. Έρχεται, λέμε. Κρατάμε όρεξη, δεν τρώγε το φασόλι. Μα τι κρατάτε όρεξη, αφού δεν μπορούσατε να φάτε. Ναι, αυτό. Λέμε, δεν θα το φάμε, δεν γίνεται. Θα το φάμε, αλλά ο κορυφαίο σεφ τα μαγείρευε. Έρχεται, περιμένουμε το φιλέτο. Και έρχεται, λέει, μια κομματάρα, σαν γέρμα ήταν τόσο. Τι φιλέτο. Ναι. Και ο μικρό το παγόλι. Εκεί. Κοπότανε. Αφού φάγαμε και τερλικώσαμε. Αφού τερλικώσαμε. Το πληρώσαμε τρία νύχτερα. Σε ξενοδοχείο με θέρμανση. Πώς το λέγατε εστιατόριο. Κόγκ. Μάλλον γι' αυτό το λέγαν Κόγκ, επειδή χτύπαγε στο φασόλι. Κόγκ. Τι δε άλλη μέρα. Όχι κι άλλο, μπορώ να ρίξω διαφημίσει. Ναι. Σε παρακαλώ, καλέ μου άνθρωπε, με παίρνει το λαιμό σου. Διαφημίσει με το Κόγκ του Γρηγόρη θα επιστρέψουμε. Στην Olay θέλουμε να εντυπωσιάζετε τη γυναίκα στον καθρέφτη. Και είναι εύκολο με την Total Effects. Τη σειρά όλα σε ένα από τη νούμερο 1 μάρκα στον κόσμο. Olay, ο πιο όμορφο εαυτό σου. Κεντραλιακό! Απογειωθεί το 15!